3 Οκτωβρίου είναι Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 17ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, στίχη 16 έως 34. Εδε τες Αθήνες, εκδεκομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνητο το πρέμα αυτού είναι αυτό, θεωρούνται κατήδωλον ους αντιπόλην. Διαλέγεται μεν όνει τη συναγωγή της Ιουδαίας και των συμβωμένων και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέρα προς τους παρατηχάνοντας. Την έζη των επικορίων και των στικών φιλοσόφων συνέβαλαν αυτό και την εισέλεγον, τι αν θέλει ως παίρνω λόγος ούτως λέγει, ιδέ ξένον δαιμονίο δοκή καταγγελεύση είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση εδίδασκεν αυτούς. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των άρων πάγων ήγεγον λέγοντες. Δεν άμε θα γνώνε τίς υπό σου αυτή η υπομένη, υπό σου λαλωμένη διδαχή. Ξενίζοντα γάρτενα εις φυρίστα σοκάσμο. Βολόμεθα ούν γνώμε τι αν θέλει ταύτα γίνει. Αθενέδε πάντες και επιδημούντες ξένοι. Ισουδέν. Έτερον ευκαίρον. Ισουδέν έτερον ευκαίρον. Το ακούειν. Ή λέγειν τι και ακούειν και νότερο. Ή λέγει τι ακούειν και νότερο. Σταθίζει ο Παύλος μέσω του Αγίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δαιμονιστέρος είμαστε όλο. Διερχόμενος γάρ και αναθυρών τα σεβάσματα ημών εύρων και βωμών ενώ επιγέγραπτο γνώστο Θεό ον ουν αγνού της ευσεβείται. Τούτον εγώ καταγγέλω ημίνη. Ο Θεός ο οποίησε στον κόσμο και πάντα τεν αυτό ούτως ουρανού και γης Κύρος υπάρχουν ούκεν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Ο δε υποχερών ανθρώπου θεραπεύεται προς Διό μεν όστινος, αυτός ζητούς πάση ζωή και πνοή και τα πάντα. Επίσης έτεξε ενός αίματος παν έθνους ανθρώπων κατοικίνει επί παν το πρόσωπον της γης, ορίσας προστατευμένους καιρούς και τα σωροθεσίας και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών ζητήν αυτών η άραγε ψηλαφίες αυτών και έβρε και έγε ούμακρα από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες το καθημάς ποιητών, η ρίκαση του γάρ και γένος εσμέν. Γένωσον υπάρχοντες του Θεού, ούκο φίλουμε νομίζει χρυσό ή αργύρου, ή λίθο χαράγματι τέγνης και θυμίσους ανθρώπων. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπη πάση πανταχού μετανοήν. Διότι έστησε ημέρα εν ημέλη κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρείου ο όρισεν πίστην παρασκών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον δε είπων ακουσόμηθά σου πάρην περ τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήθε εκ μέσου αυτών. Την είσαι άνδρος κολληθέντης αυτού επίστευσα εν εις και Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης και γεννή ο ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής. Εδώ θέλω να κάνω 3 σχόλια. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σύλλα και την Πόθιο πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Θεσσαλονίκη. Και κατά τη συνήθεια που είχε ο Παύλος επί 3 ολόκληρες εβδομάδες πήγαινε και μιλούσε στα συναγάς των Ιουδαίων. Μιλούσε για τον Χριστό και έδειχνε από την Αγία Γραφή, από την Παλιά Διαθήκη, προφητείες που είχαν προφητεύσει οι προφήτες για τον Χριστό. Και έλεγε ο Παύλος στους Ιουδαίους ότι σύμφωνα με όλα αυτά ο Χριστός έπεθε να σταυρωθεί, να ταφεί, να αναστηθεί. Και αυτός είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς τον εγώ Κυρίστου, ον εγώ Κυρίτου. Οι Ιουδαίοι όμως όχι μόνο δεν πίστευαν αυτά που έλεγε ο Παύλος, αλλά ξεσήκωσαν το λαό και έδιωξαν τον Απόστολο Παύλο από την Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ο Παύλος πήγε στη Βέρεια και πήγε και εκεί στη Βέρεια στα συναγωγά των Δεών και κήρυτε τον Χριστόν. Οι Βέροι όμως ήταν ευγενείς άνθρωποι και άκουγαν αυτά που λέγει ο Παύλος, αλλά και ήδη διάβαζαν την Αγία Γραφή να δουν αν συμφωνούν σύμφωνα με αυτά τα λεγόμενα
το Παύλο. Όταν άκουσαν οι Ιουδαίοι από την Θεσσαλονίκη ότι και στη Βερία εκηρύθηκε ο λόγος του Θεού από τον Παύλο, πήγαν εκεί και άρχισαν να διώξουν και από εκεί τον Απόστολο Παύλο. Τότε οι μαθητές, οι αδελφοί, πήραν τον Απόστολο Παύλο και τον οδήγησαν μέχρι την Αθήνα. Έμεινε όμως στην Βέρεια ο Σίλας και ο Τιμόθεος με διαταγή του Παύλου, ώστε γλίγορα να έρθουν και αυτοί στην Αθήνα. Το δεύτερο που θέλω να πω, ο Παύλος, ενώ περίμενε στην Αθήνα το Σίλα και το Τιμόθεο, το πνεύμα του ερεθίζεται, εξοργίζεται, διότι είδε την πόλη των Αθηνών να είναι γεμάτη αγάλματα, βωμούς, σεβάσματα που πίστευαν και λάτρευαν οι Αθηναίοι. Εν τω μεταξύ μιλούσε στα συναγωγάς των Ιουδαίων και όλους αυτούς που έβρισκε στην αγορά. Μιλούσε για τον Χριστό και για την Ανάστασή Του. Οι επικούροι όμως και μερικοί φιλόσοφοι είπαν αναμεταξύ τους, τι θέλει να μας πει αυτός ο φλίαρος, αλλά έλεγαν ότι κήρυξε κάποιου ξένου θεού μας διδάσκει, διότι ο Παύλος εδίδασκε και μιλούσε για την Ανάσταση του Χριστού. Οι Αθηναίοι όμως και όλοι αυτοί οι ξένοι που κατοικούσαν στην Αθήνα ήθελαν να μάθουν κάθε μέρα κάτι καινούργιο πράγμα. Έτσι πήραν τον Απόστολο Παύλο, τον οδήγησαν στον Άριο Πάγο για να τους μιλήσει εκεί, για να μάθουν τα ακριβέστερα αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και το τρίτο που θέλω να πω, ο Παύλος στάθηκε ενώπιν του Αριού Πάγου και μίλησε ευγενικά στους Αθηναίους. Αν θα ήταν κανένας άλλος, αγαπητοί Απόστολοι, θα τους κατηγορούσε και θα έλεγε, άνδρες Αθηναίοι, είσαστε ειδωλάτρε, πιστεύετε σε αγάλματα, βωμούς, σεβάσματα, έργα χειρών ανθρώπων. Έτσι θα τους έλεγε, θα τους κατηγορούσε. Εν τότες όμως, ο Παύλος τους μίλησε ευγενικά και τους είπε, άνδρες Αθηναίοι, σας βλέπω να είσαστε πάρα πολύ θρήσκοι άνθρωποι και είσαστε πολύ θρήσκοι διότι όπως περπατούσα στους δρόμους και στις πλατείες είδα τα αγάλματά σας, τους βωμούς, τα σεβάσματά σας, είδα ακόμα επάνω σε ένα βωμό μια επιγραφή που λέγεται άγνωστο Θεό, αυτόν τον άγνωστο Θεό που εσείς αυτή τη στιγμή αγνοείτε να σέβεστε, σας κηρύττω εγώ. Αυτός ο άγνωστος Θεός είναι ο Θεός που επίησε τον κόσμο, τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα που είναι πάνω σε αυτά. Και ο δημιουργός του σήμαντος, δεν μπορούμε, λέγει ο Παύλος στους Αθηναίους, να τον σεβόμαστε και να τον πιστεύουμε με αγάλματα, με βωμούς, με εικόνες και με ζωγραφιές που κάνουν οι καλλιτέχνοι και με αργύρο και χρυσίο. Αλλά μπορούμε να το δούμε με τα πνευματικά μας μάτια τον αόρατο Θεό, λέγει. Και έπειτα τους μίλησε ότι ο Θεός έκανε ημέρα που θα κρίνει ολόκληρη την ανθρωπότητα με κάποιον άνθρωπο, Ιησούν, τον αιών του, τον Ιησού Χριστό, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Όταν άκουσαν οι Αθηναίοι Ανάσταση νεκρών, άλλοι εχλέβαζαν, άλλοι είπαν, θέλουμε να σε ακούσουμε ξανά για το θέμα αυτό. Κι έτσι ο Παύλος ανεχώρησε από τον Άριο Πάγο. Μερικοί όμως που άκουσαν τη διδασκαλία του Παύλου επίστευσαν και τον ακολούθησαν και μεταξύ αυτών ήταν ο Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα ονόματι Δάμαρης και μερικοί άλλοι μεταξύ αυτών. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος εμίλησε ευγενικά στους Αθηναίους.